Όλα έτοιμα, τρίτη υποδρομία, έπαθλο πλάκας, 1300 μέτρα η απόσταση. Φεύγει με διστακτικότητα το νούμερο 5, Daydream, γρήγορα στο κεφάλι. Θέλει να έρθει και βγαίνει. Το νούμερο 3, η Miss Rosina, ακολουθούμενη από το νούμερο 6, τη Friend Sonnet. Τώρα έρχεται το νούμερο 4, η Lova Bolelem, περνάει στην τρίτη θέση. Από μέσα το νούμερο 2, η Kaplan Dancer. Στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 5, η Daydream. Και μάλιστα είναι και σε σχετική απόσταση από τις 4 προπορευόμενες. Όπου το νούμερο 3, η Miss Rosina, το νούμερο 4, η Lova Bolelem, το νούμερο 6, η Friend Sonnet, το νούμερο 2, η Kaplan Dancer και η Daydream που είναι στην τελευταία θέση και μάλιστα σε απόσταση. Περάσαμε τα 600 με την Lova Bolelem πλέον να συγκαλπάζει με το νούμερο 3, τη Miss Rosina που είναι εσωτερικά της, η Friend Sonnet και η Kaplan Dancer. Ενώ τώρα ξεκινάει και προσπαθεί να βελτιωθεί το νούμερο 5, η Daydream, η οποία βρίσκει ένα πολύ δυνατό βήμα. Και έρχεται την ίδια ώρα βέβαια το νούμερο 4, η Lova Bolelem έχει απαλλαγή από την Miss Rosina και θα φτάσει στη νίκη, ενώ δυνατό φίνις το νούμερο 5, η Daydream, τις σκεπάζει όλες και θα κάνει αυτό που λέμε το εθνικό δίδυμο και forecast. 4, 5, 2, 3 και 6. Η Lova Bolelem γράφει νίκη, η Daydream πάλι δεν έφυγε καλά, εκδήλωσε το finish της, σίγουρα σε περισσότερα μέτρα και με καλή εκκίνηση, Γιάννη, είναι από τις φοράδες που... Άφησε θετική εντύπωση η τελική της πρόθεση σε κάθε περίπτωση. Βλέπεις εδώ πέρα ότι τις άλλες τις έχει μαζέψει όλες και... Και εύκολα. Και εύκολα. Ναι, και εύκολα. Όντως είναι στο πικ της φόρμας της, κέρδισε σε όλες τις αποστάσεις, όπου έτρεξε κέρδισε. Είναι μια πολύ αξιόμαχη και σταθερή φοράδα. Πιστεύω ότι και το μέλλον της θα είναι εξίσου καλό. Mm-hmm. Δεν μας έχει προβληματίσει πουθενά, είναι υγιέστατη, είναι καλό άλογο και σταθερό. Παρακάτω. Παρακάτω είναι ο Χοραλουντή, τρέχει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα, δεν δείχνει να βρίσκεται και σε κορυφαία φόρμα, αλλά δεν πάβει να είναι ο Χοραλουντή, είναι ένα καλό άλογο. Mm-hmm. Ικανός για το καλύτερο αποτέλεσμα.